Και είναι η ώρα για να υποδεχτούμε βεβαίως τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον αγαπημένο ηθοποιό και τραγουδιστή, Ερμογέννη Σκυτίνη. Να σηκωθώ για να υποδεχτώ τον Ερμογέννη. Ερμογέννη μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε καλά. Καλά, καλά εσύ. Μια χαρά κι εγώ. Πολύ ωραία. Σε μια διακοπή των γυρισμάτων, καταφέραμε να κανονίσουμε να σε έχουμε και στο Happy Hour. Από το τατουάζ στο Happy Hour. Δεν είναι μεταγραφή, αλλά ένα guest, ας πούμε. Στο τατουάζ, λοιπόν, σε απολαμβάνουμε εκεί για φέτος. Τελικά δεν θα προχωρήσει για επόμενη χρονιά, αλλά είσαι εκεί από την δεύτερη χρονιά, από το δεύτερο κύκλο. Θα είμαστε μέχρι μέσα του Ιούνιου. Μέχρι τα μέσα του Ιούνιου, περίπου. Ναι. Είσαι και μουσικός και τραγουδιστής και ηθοποιός. Είμαι... Γιατί το έχω μπερδέψει λίγο. Είμαι τραγουδιστής. Άμπρα. Σε καθαρή δουλειά μου. Απλά σαν χόμπι έχω τη δημοκρατική. Πήγα δραματική σχολή, έκανα σεμινάρια. Αλλά κυρίως. Είναι τραγουδιστής. Ναι. Η υποκριτική πώς προέκυψε, δηλαδή. Πώς δηλαδή αποφάσισες κάποια στιγμή να πας στη δραματική σχολή. Είναι κατά λάθος. Όταν ήμουν στο Dancing πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Βέβαια και μου λέει ο Χουλιάρας που ήταν στο Μέκα τότε, σε θέλω για μια σειρά. Λέω πού και ως πού. Και μου λέει κάτι, ξέρω εγώ. Μου λέει ένας ρόλος πολύ κοντά σου, τραγουδιστής είναι ο ρόλος. Μπήκα στη φάση αυτή, σιγά σιγά μου άρεσε και έκανα τέσσερις σειρές. Μάλιστα, μέχρι τώρα. Ναι. Τουλάχιστον αποφάσισες να πας και να κάνεις και μαθήματα. Δεν έκανα μαθήματα. Όχι, να ασχολήθηκα. Ναι. Όχι όπως ας πούμε ο Κωνσταντίνος Ιάσονος που θέλει να πάει να παίξει μια σειρά χωρίς να κάνει μαθήματα δραματικά, έτσι να πάει σε μια δραματική σχολή. Με ό,τι θυμάται από το σχολείο, από τη σχολική ομάδα, θεάτρο. Εσύ όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να γίνεις? Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Αλλού. Αλλού, τελείως. Ναι. Έπαιζα μπάλα μέχρι τα 15-16. Αλλά εντάξει, ή νύχτα θα δουλεύω ή θα παίζω μπάλα. Αυτό, ένα από τα δύο. Ναι, δεν μπορούσε να συνδυαστεί. Να συνδυαστεί και τα δύο. Από πότε άρχισε να ασχολείσαι με τη μουσική? Από 13 χρονών. Ναι. Ήμουν ψάλτης. Ήμουν σε μια σχολή στο Άγιο Όρος. Άλλο κεφάλαιο αυτό, ναι. Και έγινα ψάλτης και τελικά στα 15 είπα να ασχοληθώ με τη μουσική. Έκανες δηλαδή τη ζαντινή μουσική? Ναι. Μάλιστα. Α, γι' αυτό ή καμιά φορά, ξέρεις, καμιά φορά που έτυχε να σε ακούσω να τραγουδάς. Ναι. Έχει κάτι, ας πούμε, μου από αυτό. Μου έμεινε λίγο. Ε? Είναι βάση μου. Ναι, είναι γι' αυτό, είναι η βάση. Ναι. Μου θύμισε λίγο δηλαδή αυτό το... τα γυρίσματα. Αυτά τα γυρίσματα τα βυζαντινά. Τώρα πλέον, μετά από τη συμμετοχή σου πλέον σε τέσσερις σειρές, αν θα σου έλεγα ότι πρέπει να διαλέξεις. Είναι πολλές φορές που μας κάνουν και εμάς που ασχολούμαστε ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ. Ραδιόφωνο ή τηλεόραση? Τραγούδι ξεκάθαρα. Τραγούδι ξεκάθαρα. Ναι. Αυτό δεν... Είναι έτσι η διαφορά. Η διαφορά. Ναι. Ποιο είναι το αίσθημα που νιώθεις ή αυτό που σου αρέσει περισσότερο όταν τραγουδάς? Τι είναι αυτό που σε κάνει δηλαδή να θέλεις να συνεχίσεις να τραγουδάς, κυρίως στον κόσμο, είναι η επαφή με τον κόσμο? Ειδικά είναι... στο live είναι άλλο το... είναι μαγικό αυτό που αισθάνεσαι πάνω στη σκηνή, είναι... Να σου πω. Είναι... δεν έχει περί... να το περιγράψω, είναι... Αλλά είναι... είναι μαγικό. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα όταν τραγουδάς, ας πούμε, σε ένα στούντιο για να... καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό το vibe του κόσμου, αυτό σου δίνει. Όταν είσαι μόνος, ας πούμε, στο σπίτι και λοιπά, συνηθίζεις να τραγουδάς ή... Όχι πάρα πολύ, αλλά τραγουδάω. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Αλλά είναι τελείως άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, ναι. Έχεις κάποια είδη μουσικής τα οποία θα έλεγες ότι δεν θέλεις καν να τα αγγίξεις ή είσαι ανοιχτός σε όλα τα είδη μουσικής? Τα λέω όλα ξεκάθαρα. Ναι. Όλα τα είδη μουσικής. Έχω ταυτότητα που κινούμαι, αλλά τα λέω τα πάντα. Δεν έχει... Ναι. Υπάρχουν παράδειγμα, εγώ πολλές φορές λέω και με τόσα χρόνια που ασχολούμαι στο ραδιόφωνο, πολλά, λοιπόν, από την περασμένη χιλιετία, ότι παράδειγμα, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να ακούσω heavy metal. Δηλαδή, αυτή την πολύ hard rock μουσική, το πολύ heavy metal, μπορεί να τα ακούσω με ένα ή δύο τραγούδια, αλλά δεν μπορώ να ακούσω παραπάνω. Εσύ με κάποιο είδος μουσικής το παθαίνεις αυτό? Τη heavy metal την άκουγα πάρα πολύ σαν μουσική, αλλά δεν την έλεγα γενικά. Ναι. Εγώ είμαι 95% ελληνικά τραγούδια. Ναι. Όλα. Όλα, δεν έχει. Όλα, ναι, δεν έχω. Ποιο είναι το, ας πούμε, το μότο σου, δηλαδή η φιλοσοφία σου, η στάση, αυτό που ακολουθείς σαν στάση ζωής, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον επαγγελματικά? Έχεις κάποιο ή είναι γενικά ό,τι έρθει? Ό,τι έρθει, αυτό είναι. Είσαι, κοιτάω μόνο μπροστά και το φοράω. Ναι, είναι πολύ χαλαρό. Γενικά εκπέμπεις έτσι αυτό το χαλαρά, χωρίς πολύ. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Προχωράει μπροστά. Μάλιστα. Θα σου έλεγα ότι μπορείς να εξαφανιστείς και να έχεις μια νέα ζωή, τι θα ήθελες να, πώς θα ήθελες να είναι? Αυτό που είναι τώρα, δεν θα άλλαζα. Δεν θα άλλαζες τίποτα από ό,τι κάνεις μέχρι στιγμής? Όχι.
Επαγγελματικά, εκτός τώρα από το τατουάζ, με το τραγούδι τι κάνεις? Ετοιμάζω τώρα ένα τραγούδι, νέαρχος μουσική, Σταύρο Σταύρου στίχους. Μπαίνω στούτιο άμεσα, ελπίζω, και ξεκινάω κάτι δικό μου. Και ναι. Ο στόχος γενικά, ας πούμε μεσοπρόθεσμα, όχι πολύ μακριά, στα επόμενα, ας πούμε, 2-3 χρόνια, πώς φαντάζεσαι ή τι στοχεύεις να κάνεις? Να έχω τουλάχιστον 10-15 τραγούδια δικά μου και να πω προς τα έξω με δική μου δουλειά. Με δική σου δουλειά αυτό. Ναι. Που να είναι ότι ακούω το τραγούδι αυτό και λέω Ερμογέννης. Ναι, έτσι δεν είναι. Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Παίζω κιθάρα. Ναι. Λόγω του live, πιάνω παίζω. Γενικά παίζω λίγο απ' όλα, αλλά. Επειδή προηγουμένως σου πες και δικά μου τραγούδια, γράφεις κιόλας σύνθεση? Έγραψα ένα τραγούδι που θα βγει δεύτερο το τραγούδι αυτό που έγραψα. Ναι. Τρόψα μια σειρά που ήμουν πριν και θα κυκλοφορήσω μετά από αυτό που θα βγάλω τώρα. Μάλιστα. Γράφεις και μουσική και στίχους ή μόνο μουσική? Έγραψα τη μουσική εγώ και ο Πόλης ο Κυριάκου τους στίχους. Μάλιστα. Γράψα τα διόδια, ξέρεις το Πόλη. Ναι. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία τα διόδια. Ναι. Ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σου, δηλαδή πώς εμπνέεσαι για να κάτσεις να γράψεις ένα τραγούδι? Είναι κάτι το οποίο σου έρχεται από μόνο του, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει αυτή την έμπνευση για να γράψεις? Δηλαδή μια ψυχολογική κατάσταση, κάτι που θα δεις, κάτι που θα διαβάσεις, τι από όλα? Αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή. Που αισθάνεσαι είτε λυπημένος ή χαρούμενος, είναι αίσθημα για να γράψεις αυτό. Ναι. Είναι κυρίως συναισθηματικό δηλαδή το. Ναι, ξεκάθαρο νομίζω. Όλοι που γράφουν νομίζω έτσι είναι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Υπάρχουν και κάποιοι πλέον, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον χώρο αυτό της μουσικής βιομηχανίας, που κάποιοι γράφαν τραγούδια κατά παραγγελία. Έρχεται ο Ερμογέννης στον Ανδρέα, που είναι, ξέρω εγώ, συνθέτης ή στιχουργός, ας πούμε. Εντάξει, και αυτοί. Να γράψουμε ένα τραγούδι. Ναι, καλά, και αυτοί γράφουν σε κάτι που έζησαν προφανώς. Ναι. Δεν το γράφουν απλά για το γράψο, νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλό τραγούδι. Αν το γράφουν από εδώ, νομίζω είναι καλύτερο. Σίγουρα, γιατί εδώ είναι το συνέστημα. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι το κατά παραγγελία είναι και λίγο βιομηχανοποιημένο. Οκ, okay. Εντάξει, να βάλω κάτι. Εδώ σου πει κάποιο, σου γράψε τραγούδι, είναι πολύ πιο καλύτερο παρά να το πει γράψε μου τραγούδι. Ναι. Είναι πιο καλό. Νομίζω. Εκεί έχει ίσω ενδεχομένω το ότι σου γράψε τραγούδι γιατί ένιωσα πέντε πράγματα. Ξέρω ότι εσύ μπορεί να το πει καλά και μπορεί να το μεταφέρει. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω. Ναι. Ποια είναι τα δύο πράγματα που αν θα σε ρωτούσα ότι θα έπρεπε να ξέρει πώ να τα κάνει και δεν ξέρει πώ να τα κάνει, τι θα μου απαντούσε? Δεν το κατάλαβες. Όχι. Ότι, ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχουν δύο πράγματα, να μου πεις δύο πράγματα, ναι, που θα ήθελες να ξέρεις πώς να τα κάνεις, αλλά δεν ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, να παίζω drums. Ας πούμε. Ναι. Αλλά θα ήθελες να το μάθεις, να το κάνεις. Να παίζω βιολί. Ναι. Και το να. Τι άλλο. Το βιολί είναι. Ένα όργανο που δεν το ασχολήθηκα ποτέ και θα ήθελα να το ξέρω. Ναι. Έχω ακούσει ότι δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Καθόλου. Ναι. Δηλαδή από τα έγχορδα είναι από τα πλέον δύσκολα. Όχι μόνο από τα έγχορδα, γενικά. Γενικά από όλα τα όργανα. Ναι. Όταν νομίζω ότι κανένα δεν σε ακούει, ποιο τραγούδι τραγουδά? Για αυτά που λέω και που τα μ' ακούνε. Α, τα ίδια, δεν έχει κάποιο άλλο. Όχι. Δεν τρέχομαι για κανένα τραγούδι που λέω. Τι είναι αυτό που δεν θα ξανακάνει ποτέ? Κάτι που έκανε και είπε, αυτό δεν το ξανακάνω ποτέ. Δηλαδή, ας πούμε, θα ξαναπάρεις μέρος σε ένα π.χ. ας πούμε, τηλεπαιχνίδι ή σε. Δεν ήμουν διαγωνιζόμενος. Ναι. Ήμουν coach. Ναι. Ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό, ναι. Ναι. Δεν θα πήγαινα σε reality, νομίζω. Ναι. Θα τα κάνω όλα ξανά. Θα τα κάνεις όλα ξανά. Ναι. Δεν έχει κάτι. Γενικά δεν είσαι άτομο που μετανιώνεις για ό,τι έχεις κάνει. Όχι, προφανώς και όχι. Αυτά μαθαίνω. Και κάτι κακό να κάνω, θα βοηθήσει να κάνει ο καλύτερος. Αν θα σε ρωτούσα να μου πεις ποιο πάθημα σου έγινε μάθημα, τι θα μου έλεγες? Αφού δεν μετανιώνεις για τίποτα. Δεν σου γίνανε. Τίποτα. 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 Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου που ένιωσες ότι ήρθες σε δύσκολη θέση? Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. μπορεί να ήταν στο γύρισμα στη σειρά, σε μια σειρά. Κάποια στιγμή να είσαι στη σκηνή και ενώ να είσαι έτοιμος, ας πούμε, ξέρω, να τα δώσεις όλα, ξέρω εγώ, να έχει βγει το καλώδιο. Καλά, αυτό τυχαίνουν συνέχεια, αλλά. Δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση όμως. Αν τύχει κάτι τέτοιο, πώς το αντιμετωπίζεις? Χαλαρά. Χαλαρά κι αυτό. Δικό σας λέω. Και το. Τι? Σίγουρα δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Όχι.
Το γείτο χαλαρό. Ναι, ναι. Ή η ρίζα σου, ξέρω εγώ, το γενεολογικό. Το μότο μου αυτό. Ναι, ναι. Όχι, αυτή είναι η φάση μου. Καλά, και προχωράμε. Ναι, γιατί μου θυμίζεις πάρα πολύ την πατρίδα μου, αυτό έγραφο, το ύφο, το στυλ, όλο αυτό. Δεν αγχώνεσαι για τίποτα, δηλαδή. Αγχώνομαι πάρα πολύ για την Κασανάφη. Ναι. Αλλά δεν μου βγαίνει στο. Δεν σου βγαίνει έξω. Ναι. Δεν το αφήνει. Αγχώνομαι για διάφορα πράγματα. Ναι. Αλλά ναι. Όπως. Αυτό είναι το mood μου. Τι σε αγχώνει, δηλαδή. Ότι μεγαλώνουμε, έχω αυτά τα παξιακά και έχω και εγώ τα θέματα μου. Α, αυτά έχει. Αλλά ναι, αλλά χαλαρά. Μα είσαι μικρό ακόμα, τι μεγαλώνει. Ναι. Κατάλαβε, είπα κάτι, δεν είναι αυτό ακριβώ. Από εκεί. Ναι. Αρρωστοφοβικό είμαι γενικά. Τι είσαι? Αρρωστοφοβικό. Ναι. Έχω τα θέματα μου σε τέτοια. Να μην αρρωστήσει. Τα ψυχολογικά μου. Ναι. Εντάξει, είναι. Δεν είσαι όμως, ας πούμε, αυτό το κατά φαντασία να ασθενείς. Το πέρασε και αυτό. Το πέρασε και αυτό. Ναι. Πονάει εδώ και πεθαίνω. Α, αυτό. Το ζήσα και εγώ, ναι. Άντε, τόσο πολύ. Σε αυτό το σημείο. Όχι τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Δεν κατάλαβα. Τι είσαι αποφασισμένος να κάνεις οπωσδήποτε, δηλαδή, ό,τι και να βρεθεί μπροστά σου, όποιο εμπόδιο και να βρεθεί, είσαι αποφασισμένος να το επιδίσεις για να κάνεις αυτό που έχεις αποφασίσει. Να βάλω τραγούδι. Ναι. Δεν θα σταματήσει με τίποτα αυτό. Έκανα άλλο. Εύχομαι βέβαια να πάνε πάρα πολύ καλά και να. Μόνο κάτι παθολογικό μπορεί να με σταματήσει αυτό, να το κάνω αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Με την τεχνολογία πώς θα πας? Χάλια. Χάλια. Ναι. Τελείως. Είμαι πολύ καινούριο. Σε όλο αυτό. Ναι. Έκανα Instagram τώρα, εννοώ φέτος. Επειδή συνήθως οι πρωτάριδες σε αυτά, δηλαδή στην τεχνολογία κλπ., την πατάνε. Έχει τύχει να στείλεις λάθος μήνυμα πουθενά? Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Ναι. Να κάνεις έτσι. Έστειλα, ναι. Που λέω και οκ. Και τώρα. Κάπου το στείλες λάθος. Κάπου το στείλες λάθος. Αυτό. Το unsent δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. Όχι. Και τώρα δηλαδή στην αρχή είναι, μέχρι να το πάρεις καμπάρι λίγο στα πρώτα λεπτά. Υπάρχει αυτό. Ναι. Τώρα έχει, ναι. Έχει σε κάποιες εφαρμογές έχουν βάλει το unsent. Οκ. Δηλαδή στα πρώτα λεπτά. Αν το προλάβεις, το πρόλαβες. Γενικά, βλέπεις ταινίες, βλέπεις σειρές. Είμαι βλέπω γενικά και σειρές και ταινίες. Είδα το Κάτσε τον Παπέλ πρόσφατα σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Ήμουν κάπως έτσι, είναι τα όλα. Αρρώστησα. Ναι. Είναι της Marvel ξεκάθαρα. Α, σούπερ ήρωες και λοιπά. Ζωή μου. Ναι. Ναι. Ποιον σούπερ ήρωα θα ήθελες να συναντήσεις? Νομίζω τον Iron Man. Μάλιστα. Ο οποίος νομίζω ότι τώρα ήταν ο Downey Jr. που τον. Iron Man, δεν ήταν ο Downey Jr. Ο Robert Downey Jr. που τον υποδιόταν, όχι. Τον υποδείται ακόμα. Ακόμα. Νομίζω ναι. Α, οκ. Okay. Κάπου είχα διαβάσει ότι. Δεν βγήκε. Τελείωσε, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ποιος νομίζεις θα ήταν ο πιο βαρετός, αν το συναντούσες, ότι δεν θα ήταν τίποτα σε σχέση με αυτό που βλέπεις, ας πούμε, είτε στα κόμιξ είτε στην. Ο Superman. Ναι. Είναι λίγο φλόρος νομίζω γίνει. Επειδή είναι και από άλλο πλανήτη, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό λίγο ζένει, λέει. Λίγο. Ναι. Ναι. Καρτούν γενικά διαβάζεις ή μόνο, όταν λες της Marvel διάβαζες τα κόμιξ, διαβάζεις τα κόμιξ ή μόνο όχι, τις απλά έτσι και είδα μια ταινία. Ναι. Wolverine νομίζω ξεκινήσε, ναι. Και απλά τα δα όλα. Κόλλησες μετά σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Με κόμιξ από μικρός είχες κάποια σχέση? Διάβαζες κόμιξ ή όχι? Όχι. 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 Ποιο είναι το ένα και μοναδικό που αγαπάς στην προσωπικότητά σου, στο χαρακτήρα σου? Αν θα σου έλεγα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει σε μια εφαρμογή συναντήσεων, ας πούμε, να μην γράψεις ούτε ύψος, ούτε τέτοιο κλπ, ούτε μάτια, ούτε μαλλιά κλπ, αλλά να γράψεις ένα χαρακτηριστικό σου. Τι θα έγραφες? Χαλαρά. Χαλαρά. Βάλε και το χαλαρά, σε παρακαλώ. Πώς το λέγαμε, ποιος τραγουδούσε το χαλαρά? Χαλαρά. Όχι. Όχι ο Καράς. Ποιος ήταν? Πάζεις. Πάζεις, ναι. Αφιερωμένο εδώ στον Ερμογέννη. Γενικά και στιλιστικά και ενδυματικά, όσες φορές έχουμε δει, έχεις έτσι ένα χαλαρό στυλ κλπ. Ναι. Εάν σου επέβαλαν για τις ανάγκες, ας πούμε, ρόλο μιας σειράς, να είσαι συνεχώς, ας πούμε, πιο κοστουμαρισμένος, στυλιζαρισμένος κλπ, τι θα έκανες? Τι να κάνω, θα το κάνω. Θα το κάνω. Ναι, θα ψιλοπνίγω, εμένα θα το κάνω. Ναι. Γενικά μου βάζουν αυτά που. Έχω τα στον Ερμογέννη γενικά. Πιο ναι. Χαλαρά. Και ρόλο μου γενικά είναι αυτό, λίγο πιο χαλαρή. Ναι. Οπότε.
Αλλά ωστόσο δεν θα είχες αντίρρηση να το κάνεις. Δεν θα έλεγες, όχι παιδιά, δεν το κάνω αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να έβλεπε κάτι άλλο σε σένα, κάποιος συνοθέτης, κάποιος παραγωγός και να πει. Η στιγμή που το κάνω αυτό. Ναι, μέχρι εκεί. Ποια γενικά ενημερώνεσαι, είσαι άτομο που βλέπει τι γίνεται γύρω του ή όχι? Αθλητικά. Αθλητικά. Ναι. Ποια αθλητική είδηση είναι η τελευταία που διάβασες ή που σου κίνησε το ενδιαφέρον? Ό,τι θέλει το Μανέ, όσο ζητά στη Ρεάλ. Α, αυτό. Ναι. Για πες μου σε παρακαλώ τώρα, επειδή τον είδα προχθές το Ζιντάν, ναι. Τον είδες? Πρώτο. Με το στενό εφαρμοστό το τζιν, με το γυρισμένο το μέχρι εδώ πάνω. Και έγραφαν τα site ότι ευτυχώς που έβαλε αυτό για να φύγουν από τη μόδα τα στενά τζιν. Α, okay. Δηλαδή δεν ήταν. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Ναι, όπως εμφανίστηκε ο Ζιντάν προχθές. Γράφαν τα site όλα, ευτυχώς που Ζιντάν έκανε αυτή την εμφάνιση για να φύγουν από τη μόδα αυτά. Θα είχε μια τέτοια κνήμη, φαντάζομαι. Ναι, θα είναι λίγο περίεργο το. Εφαρμοστό και ήταν γυρισμένο το ρεβέρ μέχρι εδώ πάνω. Α, okay. Όχι ναι. Αυτό το λίγο, ναι, ναι, ναι. Μέχρι εδώ πάνω. Τι σου δίνει χαρά γενικά? Να βλέπω τους γύρω να χαμογελάνε. Αυτό. Να είναι χαρούμενοι, ναι. Αν τύχει να ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν είσαι ευδιάθετος, αυτό που λέμε δεν ξύπνησα καλά σήμερα, τι είναι αυτό που θα σου αλλάξει τη διάθεση και θα σου κάνει έτσι να πεις να πάει καλύτερα η μέρα σου? Αυτό, να δω, χαμόγελα το πρωί. Να δεις χαμόγελα. Ναι. Να βγεις δηλαδή έξω, τι θα κάνεις? Ναι. Θα βγω έξω. Θα βγεις έξω, ναι. στον κόσμο. Ναι. Η ενέργεια του κόσμου γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και κάτω να είναι, θα επηρεαστώ κι εγώ. Από αυτό. Ναι. Είσαι μεταξύ Ελλάδα-Κύπρου, φαντάζομαι, και μεταγυρίσματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγεις πλέον. Δηλαδή στην Αθήνα είναι και λίγο πιο πολύ βολίβου η κατάσταση. Ναι. Αλλά τουλάχιστον, όχι επειδή εγώ είμαι από πάνω και Αθηναίοι είναι Αθηναίοι. όπως λέμε με τους παφίτες εδώ, το φίλο του Κωνσταντίνο. Λοιπόν, αλλά γενικά λένε ότι δεν είναι και πολύ, ξέρεις. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Τελείως. Άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, άλλος κόσμος. Τελείως. Εκεί. Απίστευτο. Δεν σου λέει καλή μέρα, σε βρίζει ο Αθηναίος. Ναι, γι' αυτό λέω. Με το χαλαρά, πώς αντέχεις? Όχι, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Α. Αυτό το γρήγορο. Είναι. Όλοι τρέχουν. Ναι. Πίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι μόλις άψει πράσινο, σε δευτερόλεπτα αρχίζουν κόρνες χωρίς να είναι. Ναι. Από. Πίστευτο. Καμία άλλη. Απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Άλιστα. Θα πάμε σε μια ενότητα τη συνέντευξη η οποία λέγεται Αναμένα Κάρβουνα. Θα πάμε να ανάψουμε τώρα τα κάρβουνα, ναι. Με ένα πολύ γνωστό τραγούδι και μετά θα σου κάνω τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας. Okay. Λοιπόν, με το γνωστό Φουέγκο λοιπόν ανάψαμε τα κάρβουνα και η ενότητα αυτή είναι εγώ σου κάνω διάφορες ερωτήσεις, απαντάς, αν δεν θέλεις να απαντάς λες ένα χαλαρά, λες ένα possible που θέλει να μου ρωτήσεις. Και πάμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό που είχες κρυφό από τους γονείς σου στο Λύκειο ή στο Γυμνάσιο? Είχα. Άλλοι λένε ότι κάπνιζαν, άλλοι ότι έλεγα ψέματα για τους βαθμούς στα διαγωνίσματα. Καλά, αυτό εντάξει, ήμουνα. Κάπνιζα. Κάπνιζες. Ναι. Με τα διαγωνίσματα τι ήσουν? Άστα να πάνε. Μάλιστα. αν θα έπρεπε να ακούσει ένα τραγούδι ως το τέλος της ζωής σου, ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό? Ναι. Το είναι λευκό, της Μποφίλη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στο σώμα σου? Έτσι είναι οι ερωτήσεις. Όλοι περνάνε από τις ίδιες ερωτήσεις. Τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα. Υπήρξε κάποια celebrity που ήταν ο πρώτος σου έρωτας? Avril Lavigne. Με ποιον ή με ποια δεν θα ήθελες να κλειστείς στο ασανσέρ? Με τον Λίο Πατσαρίδη. Με ποια ηθοποιό είχε πλάκα όταν κάνατε ερωτική σκηνή ή φιληθήκατε για τις ανάγκες των ρόλων? Είχε πλάκα. Τι είχε πλάκα? Ότι ας πούμε δεν σας έβγαινε η σκηνή, γελάσατε. Αλλά με όλες. Με όλες. Ναι, έχω γενικά λίγο θέμα εγώ στο χα. Με λίγο χάχας γενικά εγώ. Ναι. Γελάω λίγο εύκολα. Και δεν βγαίνει εύκολα η σκηνή. Ναι. Μάλιστα. Τι θα βρω αν ανοίξω το σουιτάρι στο κομωδίνο δίπλα στο κρεβάτι σου? Όπλο. Τι όπλο, παιδί? Προχωρεί. Όπλο κατέει. Τι θα βρεις? Διάφορα πράγματα. Εσόρουχα. Τι έχεις κάνει για τα λεφτά? Τραγούδισα. Πώς σε φωνάζαν στο σχολείο?
Σταρ. Πόσο αρέσει να κυκλοφορείς όταν είσαι μόνος μέσα στο σπίτι? Γυμνός. Τι δεν ξέρει ο κόσμος για σένα? Δεν μπορείς να ξέρεις. Και ποιο είναι το πιο παράξενο μέρος που κοιμήθηκες? Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Κυπριακά ξέρεις? Κύπριος είμαι. Ε? Ναι. Είσαι Κύπριος, μάλιστα. Για να δούμε τώρα πόσο καλά ξέρεις τα κυπριακά. Κωνσταντίνος Ιάσονος, λοιπόν. Πάμε να μάθουμε κυπριακά, Ερμογέννη.